Καλημέρα, 3η 7 Ιανουαρίου 2020. Τελείωσε το 12ήμερο, τελείωσαν οι οικογενειακές εορτές του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων. Από σήμερα ο κάθε κατεργάρης στον μπάνκο του, τα παιδιά στο σχολείο, οι μεγάλοι στην εργασία και εμείς εδώ στο καθήκον. Είναι Τρίτη σήμερα και είναι όντως Αριστοτρίτη, αλλά θα βγει το βράδυ το vlog με την κουμπάρα, επειδή την περιμένω ως ο Νούπο να έρθει για να κάνουμε γύρισμα. Λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία επιστολή από μια φίλη, η οποία έχει βάλει τίτλο από μόνη της απελευθέρωση από την τοξικότητα, αλλά εγώ το έχω μετατρέψει σε κάτι πιο απλό. Θέλω να απελευθερωθώ, γιατί πολλοί από εμάς είμαστε παγιδευμένοι, είμαστε σκλαβωμένοι σε σχέσεις οι οποίες μας κάνουν ζημιά στη ζωή μας, μας πληγώνουν, μας στενοχωρούν και παρόλα αυτά παραμένουμε εκεί. Αγαπητή Θέκλα, καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τις εκπομπές και την κοινωνική συνεισφορά που κάνεις. Βοηθάς πολύ κόσμο και επίσης μας φέρνεις ένα χαμόγελο από τον τρόπο που μεταφέρεις τις ιστορίες και τη γνώση σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παρακολουθώ εδώ και ένα χρόνο και με απλά πράγματα και συμβουλές με έχεις βοηθήσει πάρα πολύ. Χαίρομαι να είμαι βοηθητική. Είναι μεγαλύτερη χαρά αυτό το πράγμα, να νιώθω χρήσιμη και να είμαι χρήσιμη. Λοιπόν, η δική μου ιστορία ίσως είναι λίγο πιο μπερδεμένη από ό,τι μπορεί να γράψω, από ό,τι μπορώ να γράψω, γιατί θα εστιάσω στα κομβικά σημεία. Είμαι γυναίκα, 45 ετών, μόνη και ελεύθερη. Γεννήθηκα από δύο υπέροχους ανθρώπους, που όμως λόγω δικής τους ανασφάλειας και καυγάδων αναμεταξύ τους, έγιναν τοξικοί, επικριτικοί, χειριστικοί και απαιτητικοί απέναντί μου. Άρα από την οικογένεια σου μεγαλώνοντας είχες το κατάλληλο υπόστρωμα για να μεγαλώσεις και να είσαι ένα ωραιότατο θύμα τοξικών ανθρώπων στη ζωή μου. Οι γονείς μου πάντα μου έλεγαν στη ζωή σου. Οι γονείς μου πάντα μου έλεγαν και με έκαναν να αισθανθώ ότι είμαι λάθος, ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται και ότι είμαι υποχρεωμένη να τους ακούω και να βοηθάω. Εγώ από την παιδική μου ηλικία νόμιζα και το τονίζω ότι νόμιζα ότι ήμουν αντιδραστική σε ό,τι μου έλεγαν και είχα το δικό μου πλάνο. Το δικό μου πλάνο ήταν να βρω μια δουλειά, να επιτύχω στη ζωή μου, να βρω ένα καλό παιδί και να παντρευτώ και να έχω την οικογένεια μου. Αυτό που λες με την αντιδραστικότητα συμβαίνει σε πολλές τοξικές οικογένειες. Όταν ένα υγιές μέλος της οικογένειας αντιδράει στην παράνοια, το βαφτίζουν αντιδραστικό, χωρίς να είναι. Επειδή είναι φυσιολογικός. Ο φυσιολογικός φαίνεται αντιδραστικός. Στο κομμάτι της δουλειάς ταλαιπωρήθηκα πολύ, γιατί πολλές φορές έκανα μέχρι και τρεις δουλειές μαζί για να επιζήσω. Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειπα. Πάντα προσπαθούσαν. Μπράβο, αγάπη μου. Εκτιμώ ιδιαιτέρως τους εργατικούς ανθρώπους και τους ανθρώπους που έχουν ψηλή την αίσθηση του καθήκοντος. Όμως, επειδή δεν μάζευα χρήματα, αντιθέτως κάλυπτα μόνο υποχρεώσεις, οι γονείς μου μείωναν αυτές τις εργασίες μου. Α, καλά οι γονείς σου, α, καλά. Χρειάστηκαν χρόνια ψυχοθεραπείας και αυστηρή οριοθέτηση για να έρθουμε στο σήμερα που ναι μεν υπάρχει επικριτικότητα και λίγη χειριστικότητα, αλλά την αναγνωρίζω, είναι σαφώς πολύ μειωμένη και δεν με επηρεάζει στο βαθμό που με επηρεάζει. Μπράβο. Αυτό που περιγράφεις, χρειάστηκα χρόνια ψυχοθεραπείας και αυστηρή οριοθέτηση για να έρθουμε στο σήμερα, στο οποίο δεν έχουν αλλάξει οι γονείς σου άρδιν. Υπάρχει επικριτικότητα και χειριστικότητα, αλλά εσύ την αναγνωρίζεις. Είναι σαφώς μειωμένη επειδή τους έχεις οριοθετήσει και δεν σε επηρεάζει στο βαθμό που σε επηρεάζει. Αυτό δείχνει ότι είσαι σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Μπράβο, μπράβο και σε σένα και στον ψυχολόγο σου, ότι ψυχολόγο σου κάνει μαζί ψυχοθεραπεία και συγχαρητήρια. Σε όλα αυτά τα χρόνια, εντάξει, στην ηλικία μου και εσύ, άρα έχουμε ανάλογη πορεία ζωής. Σε όλα αυτά τα χρόνια, συνοδοιπόρος μου ήταν μια φίλη μου, η οποία έδειχνε ότι με στήριζε και ήταν πάντα εκεί να με ακούσει. Η φίλη μου αυτή, παρόλο που είμαστε σαν αδερφές, πάντα είχε μια απόσταση. Είχα παρατηρήσει ότι πολλά πράγματα δικά της τα κράταγε κρυφά. Ή που συνέχεια μου έλεγε να είμαι καχύποπτη και να μην εμπιστεύομαι κανέναν και ότι θέλουν το κακό μου. Αυτά είναι ανησυχητικά πράγματα. Εσύ την είχες σαν αδελφή. Αυτή σε κρατούσε σε απόσταση. Και αυτή όταν σου λένε πού το ξέρεις και στραβέλουμε στην Κύπρο, ξέρω το πουλό μου. Μια παροιμία επικυπριακή που σημαίνει πού ξέρεις ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν το κακό μου. Το ξέρω από μένα. Επειδή εγώ θέλω το κακό σου. Θα μπορούσε να γίνει ένας αυτός υποθετικός διάλογος.
Μου είχε κάνει εντύπωση επίσης πως πολύ σπάνια σε γιορτές και τα λοιπά να φιλήσει μια την άλλη να κάνουμε χειραψία. Άρα κρατούσε και σωματική απόσταση αυτή τη φίλη σου. Πριν από 16 χρόνια έπιασα μια καινούρια δουλειά. Ήταν μια εταιρεία που τότε ξεκινούσε και ιδιοκτήτης ήταν ένας μακρινός μου συγγενής που βρίσκεται στην ίδια ηλικία με μένα. Πήγα και με την εμπειρία που είχα έστησα την επιχείρηση από την αρχή και σήμερα που μιλάμε η εταιρεία πάει καλά με σταθερή πορεία και πολλούς πελάτες. Όμως, από τον πρώτο χρόνο υπήρξαν κόντρες με το συγκεκριμένο πρόσωπο, το αφεντικό μου, καθώς αυτός είχε συνηθίσει μόνος του και επειδή διόρθωνα πολλά λάθη του, μπήκε σε αμυντική επιθετική φάση και μου έκανε συνεχείς λεχτικές υποθέσεις. Δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε. Αυτό δείχνει και τη δική του μικρότητα φυσικά, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλά με τον εαυτό του και νιώθει καλά, δέχεται να διορθώνουν οι άλλοι τα λάθη του. Δείτε πόσες φορές στα σχόλια μου λέει κάποιος αυτό που είπες ήταν λαθασμένη λέξη και το σωστό είναι αυτό και λέω ευχαριστώ που μου το επισημαίνεις. Όσες φορές κάνω λάθος, χαίρομαι να μου το επισημαίνετε και χαίρομαι να γράφετε τη σωστή πληροφορία στο σχόλιο. Και πολλές φορές που γράφω για παράδειγμα λάθος ημερομηνία στο vlog και μου το γράφετε από κάτω, πάω και το διορθώνω και λέω και ευχαριστώ. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ είμαι ο τέλειος άνθρωπος και είμαι παράδειγμα προς μιμής, απλώς λέω. Χρησιμοποιώ αυτή τη διαφορά ότι όταν ήμουν μικρότερη και όταν ήμουν κομπλεξικά δεν θα δεχόμουν να μου κάνουν παρατήρηση. Τώρα το δέχομαι και με ευχαρίστηση. Η εταιρεία αναπτύχθηκε, πήραμε και άλλο προσωπικό και προχωρήσαμε. Έχω περάσει άπειρα Χριστούγεννα και Πάσχα στην εταιρεία για να κλείσω εκκρεμότητες, αλλά δεν εκτιμήθηκε ποτέ ή τουλάχιστον σε βαθμό που να με ικανοποιήσει. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το αφεντικό μου, με τα χρόνια κατάλαβα ότι ήταν ναρκισσιστής, χειριστικός και ασταθής. Θεώρησα σωστό, καλός, κακός θα μου πεις εσύ, να παλέψω για αυτή την εταιρεία που πιάει τα σπίτι μου και προς σεβασμό στην πελατεία μας. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν καλό, αν ήταν καλός ή κακός που θεώρησες σωστό να παλέψεις για την εταιρεία. Φαίνεται όμως ότι και με το αφεντικό σου τα έχεις φέρει σε καλύτερο σημείο τα πράγματα, επειδή δεν διαβάζω όλη την επιστολή, ήταν πολύ μεγάλη. Δηλαδή, κάποιες λεχτικές επιθέσεις που σου έκανα στην αρχή δεν σε τις κάνει τώρα, είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσοι καλούσα για παραγγελίες, πάντα εμένα ζήταγαν, γιατί ξέρουν ότι θα διεκπεριωθούν άμεσα, γρήγορα και χωρίς λάθη. Για να επιβίωσω εκεί μέσα, άνοιξε το λάκκο σου μόνη σου. Για να επιβίωσω εκεί μέσα, μόλις άνοιξε μια θέση εργασίας, πρότεινα στην αδελφική μου φίλη, αυτή που εσύ θεωρούσες αδελφική σου φίλη, όχι που ήταν, να έρθει να εργαστεί σε εμάς, γιατί ήταν άτομο άμεσης εμπιστοσύνης μου. Όμως, ή νόμιζες πως ήταν άτομο άμεσης εμπιστοσύνης σου. Μην κρίνετε εξιδιόντα λότρια. Δεν σημαίνει ότι αν εσύ είσαι φερέγγιο πρόσωπο και οι άλλοι που κάνεις παρέα μαζί είναι εξίσου φερέγγια. Ότι αν εσύ είσαι άνθρωπος εμπιστοσύνης, είναι και άλλοι άνθρωποι εμπιστοσύνης. Όμως από τον πρώτο μήνα ξεκίνησε μια περίεργη συμπεριφορά απέναντί μου, απέκρυπτε πράγματα και έβαζε λόγια όχι μόνο για εμένα, αλλά και για όλο το προσωπικό. Ήθελε να γίνει διευθύντρια και μείωνε όλους όσους εργαζόμασταν εκεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλή περίπτωση κι αυτή. Έγινε πολύ απόμακρη, μάλλον θες να πεις έγινε περισσότερο απόμακρη. Καχύποπτη με τους πάντες, σε σημείο που θεωρούσε ότι όποιος της έλεγε καλημέρα, κάτι ετοιμάζει για αυτήν, κακό δηλαδή. Είπαμε, κρίνουμε εξιδίοντα λότρια ή εξιδίοντα ολέθρια, όπως λέει η μάνα μου. Τα ολέθρια σημαίνει τα άσχημα. Είναι φιλόλογος η μάνα μου και της αρέσει να κάνει λογοπαίγνια με τις παροιμίες και λέει αντί εξιδίοντα λότρια, λέει εξιδίοντα ολέθρια. Κάποια στιγμή που το αφεντικό της έκανε παρατήρηση, εκείνη κατηγόρησε εμένα αδίκως ότι εγώ του είχα πει κάτι. Και ορκίστηκε ότι δεν θα μου ξαναμιλήσει. Α, καλά. Η κατάσταση χειροτέρεψε με ψυχολογικό πόλεμο για να με αναγκάσει να παραιτηθώ. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα, λέμε στην Κύπρο. Την πήρε εκεί στη δουλειά για να σε βοηθήσει και θα σε διώξει. Εμένα που την πήγα εκεί, που τη σύστησα με τα καλύτερα λόγια. Ουδείς, πώς το λένε, ουδείς, διορθώστε με. Κανείς δεν είναι πιο αχάριστος από αυτό που έχει ευεργετηθεί. Γράψτε στα σχόλια πώς είναι στην καθαρέμουσα, σωστή παροιμία, γιατί τώρα μου διαφεύγει. Έχουμε περιορίσει τελείως τις σχέσεις, είμαστε δύο ξένες στην ίδια εταιρεία και με αποφεύγει όσο μπορεί, αν και δουλεύουμε σχεδόν αντικριστά. Τι ωραία πράγματα. Δεν με ενημερώνει για τίποτα. Και όποτε με βλέπει, φροντίζει να δείχνει την απέχθεια της και το μίσος στο πρόσωπό μου. Θα κλαμπώ, θέλει να είναι συγκεκριμένη, που θα την ξυμπρόστιαζα μπροστά σε όλους.
Τη έλεγε, γιατί με κοιτάς έτσι, επειδή σου έχω βρει δουλειά. Γιατί μου φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφέρομαι, αλλά νομίζω ότι θα έκανα σκηνικά. Θα έκανα σκηνικά του στυλ να πω την αλήθεια μπροστά σε όλους. Στείνει συνεχώς παγίδες για να βρω όχι μόνο εγώ τον πελά μου, αλλά και όσοι μου μιλάνε ακόμα. Ακόμα και όταν το αφεντικό με επιβραβεύει για κάποια εργασία μου, εκείνη πίσω από την πλάτη του τον κοροϊδεύει και λέει ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Έχω μιλήσει στο αφεντικό μου για αυτά και για όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που δεν επηρεάζει την εταιρεία αλλά όλους μας και μου είπε ότι είναι προσωπικό μας ανάμεσα στη φίλη μου και εμένα και δεν τον αφορά. Να του πεις του αφεντικού σου να πάει να κάνει λίγα μαθήματα management, διαχείρισης και διευθυντικής θέσης. Ο διευθυντής, το αφεντικό, οφείλει τέτοια πράγματα να τα διαχειρίζεται, όχι να λέει πως δεν τον αφορούν. Γιατί τη δικιά του εταιρεία θα καταστρέψουν στο τέλος της μέρας. Πέραν της δικής σου ψυχικής κακοπάθειας και ταλαιπωρίας που παθαίνεις από αυτήν την εντός αγωγικών φίλη σου, και η εταιρεία παθαίνει ζημιά. Κάποια στιγμή που έγινε λάθος στις παραδόσεις παραγγελιών και κατάλαβε το αφεντικό ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επικοινωνίας, τι έκανε? Απλώς αρκέστηκε στο να μας κάνει συστάσεις ότι καλό είναι να υπάρχει σωστή επικοινωνία. Γιατί δεν ανοίγεις μια δικιά σου δουλειά εσύ και πας και φτιάχνεις τις δουλειές των αλλωνών? Πως δεν έχεις αρκετή αυτοπεποίθηση να ανοίξεις μια δικιά σου δουλειά? Όσον αφορά στο αφεντικό μου, να σου πω ότι μειώθηκε η λεκτική επίθεση, αλλά συχνά ο υποβιβασμός και η χειριστικότητα υπάρχουν. Όμως εκτιμώ ότι τότε, πριν από τόσα χρόνια, αυτός ο άνθρωπος με εμπιστεύτηκε και με προσέλαβε και μέχρι τώρα ζω καλύτερα. Επίσης τον εκτιμώ σαν άνθρωπο και έχουμε περάσει πολλά μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Και φτάνουμε στο σήμερα, αγαπημένη μου Θέκλα, θα σου πω ότι κουράστηκα, στορκίζομαι, κουράστηκα! Απογοητεύτηκα, με τρώει πίκρα και το γιατί. Το γιατί σε φθονεί. Σε φθονεί και είναι φθονερός και κακός άνθρωπος. Τι γιατί? Μιλάει για την εντός αγωγικών φίλη σου. Από τη στεναχώρια μου αρρώστησα, έπαθα διάφορα με την υγεία μου. Έλα ρε. Όταν αρχίζουμε και παθαίνουμε προβλήματα υγείας, όταν σωματοποιούνται τα ψυχικά μας θέματα, τότε παίρνουμε δράση άμεσα. Ίσως φταίει το ότι η δουλειά ήταν η ζωή μου, αλλά γιατί να συμπεριφερθούν και να συμπεριφέρονται τόσο άσχημα, επειδή είναι κακοί άνθρωποι? Μερικές φορές δεν υπάρχει άλλη εξήγηση εκτός από το ότι είναι αδιάγνωστοι. Κάποια διαταραχή προσωπικότητας έχουν, αλλά είναι αδιάγνωστοι. Ειδικά σε μένα που σκοτώθηκα να βοηθήσω, ήμουν πάντα εκεί, πάντα. Δεν έχει σημασία, μάνα μου, γιατί ο καθένας λειτουργεί με βάση το χαρακτήρα του, με βάση το ποιος είναι αυτός, όχι με βάση το ποια είσαι εσύ. Θα μου πεις σηκώ και φύγε. Okay. Φοβάμαι όμως. Αυτή τη δουλειά την ξέρω. Είμαι εκεί τόσα χρόνια. Ζω σε μια επαρχιακή πόλη. Τώρα πάλι από την αρχή. Όχι, μείνε εκεί να κάνεις μια νέα αρχή στον άλλο κόσμο, αν υπάρχει. Sorry που μιλάω έντονα, είναι για να σε ξυπνήσω. Φοβάμαι ότι λόγω ηλικίας έχασα το τρένο. Άιντε, άιντε που χάσες το τρένο. Εγώ, αν ήμουν ένας επιχειρηματίας σε εκείνη την πόλη και γνώριζα πόσο καλή δουλειά έκανες, θα ήθελα πάρα πολύ σε πάρω στη δουλειά μου. Σε μια νέα δουλειά, σε μια νέα ζωή, σε μια οικογένεια δεν αντέχω άλλο. Πολλές φορές απελπίζομαι, πολύ, το άγχος και η στεναχώρια με έχουν καταβάλει, αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να βγω από το βούρκο της τοξικότητας, θα ήθελα σε παρακαλώ πάρα πολύ μια καθοδήγηση, μια συμβουλή. Θα σου δώσω τη συμβουλή άμα διαβάσω και το update σου. Το οποίο είναι τεράστιο. Update. Πόσο μεγάλο κόρη, πόσο μεγάλο update έγραψες? Για να το βρω. Update. Αγαπημένη μου Θέκλα, σου στέλνω ένα update του μηνύματος μου με νεότερα και μερικές λεπτομέρειες που δεν είχα γράψει στο προηγούμενο μήνυμα για να το κρατήσω όσο το δυνατόν πιο σύντομο. Αλλά τώρα είπες να το πακρίνεις, να το επιβικίνεις. Σχεδόν 7 εβδομάδες μετά από το πρώτο mail και με πολλή ενδοσκόπηση συνειδητοποίησα πόσο κακό έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να γίνεται ως έρμεο καταστάσεων. Μπράβο. Παρατήρησα το πόσο καταρακωμένη, ευάλωτη, πραγματικά καταρακωμένη, όχι έτσι για να το γράφεις, ευάλωτη, θλιμμένη, τρομοκρατημένη και φοβισμένη είμαι από τις καταστάσεις που πέρασα στο εργασιακό μου περιβάλλον, που με έπνιξαν μέσα στην τοξικότητα, στην θλίψη και στις κρίσεις πανικού. Κάτι που παρέλειψα να σου αναφέρω στο προηγούμενο μήνυμα είναι ότι έχω κάνει αρκετή ψυχοθεραπεία. Το έχεις αναφέρει αυτό ότι έχεις κάνει.
Και έκανα μέχρι πρόσφατα, αλλά λόγω οικονομικών σταμάτησα προσωρινά. Ο θεραπευτής μου έλεγε ότι δεν πρέπει να τους αφήνω να μου μιλούν άσχημα και ότι αισθάνομαι τόσο άσχημα γιατί έχει βγει η ευάλωτη πλευρά μου. Συζητήσαμε εκτενώς τη στάση της φίλης μου και το πένθος απώλειας αυτής της φιλικής σχέσης, γιατί γυρισμό δεν έχει με όλα αυτά που μου έκανε. Εννοείται ότι γυρισμό δεν έχει. Εννοείται. Αισθάνομαι ότι πρέπει να παλέψω για την αξιοπρέπεια μου, κάτι το οποίο μου φέρνει δυσφορία. Γιατί κανείς, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να μάχεται συνέχεια κάθε ημέρα για πράγματα αυτονόητα. Έχεις αυτή την άποψη ότι κανείς δεν πρέπει να μάχεται συνέχεια κάθε ημέρα για πράγματα αυτονόητα, αλλάζεις πίστα, φιλενάδα. Πας σε άλλη πίστα, σε άλλη δουλειά, σε άλλο περιβάλλον, που δεν χρειάζεται να μάχεσαι συνέχεια κάθε μέρα για πράγματα αυτονόητα. Άλλαξε πίστα. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Άλλαξε πίστα. Παρόλο που στη ψυχοθεραπεία δουλέψαμε την επικριτικότητα, εγώ ειδικά στην εργασία, με όλη αυτή την τοξικότητα, συνεχίζω συνέχεια να αισθάνομαι σε επαγρύπνηση, φοβούμενη του τι μπορεί να έρθει προς το μέρος μου και αν μπορώ να μηνθώ. Και εκεί με πιάνει η φυγή και η πάλη, και να σου πάλι δύσπνοια, η πίκρα, ο φόβος, ο θυμός και ο φόβος. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται! Γιατί μετά μας παίρνουν με το κοφινάκι στα κυπαρίσια. Θυσίασα πολλά χρόνια σε αυτή την εργασία και τώρα φοβάμαι να φύγω, αν και από ό,τι διακρίνω είναι μονόδρομος. Ναι, είναι μονόδρομος. Άλλαξε πίστα. Μη θυσιάζεις και άλλα χρόνια. Μη θυσιάζεις και εντελώς την υγεία σου. Μη θυσιάζεις τη ζωή σου. Θέλω να φτιάξω τη ζωή μου, να κάνω οικογένεια και να μην φοβάμαι πια ούτε την τοξικότητα, ούτε την επίκριση, ούτε να μην πονέσω. Από τις τόσες στρατηγικές αντιμετώπισης όλων αυτών στην εργασία, έπαθα αποπροσωποποίηση και τώρα παλεύω να βρω τον εαυτό μου. Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον των στρατηγικών αντιμετώπισης. Γι' αυτό πολύ σπάνια δίνω συμβουλές για στρατηγικές αντιμετώπισης. Γιατί όντως μπορεί να πάθεις αυτό που λες, από προσωποποίηση, να χάσεις τον εαυτό σου. Να λειτουργείς συνεχώς με βάση οδηγίες. Να μην μιλάς, να μην απαντάς, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Έχω χάσει τον εαυτό μου, τον αυθεντικό εαυτό μου, με το χαμόγελο μου, με το χιούμορ μου, με τη δημιουργικότητα μου. Ξέρω ότι είναι μέσα μου, αλλά έχει θαυτεί κάτω από τόνους τοξικότητας. Υπάρχει σωτηρία, άραγε. Ναι, υπάρχει, να αλλάξει πίστα. Να μείνω και να παλέψω. Όχι, να αλλάξει πίστα. Όσα όρια και αν έβαλα και στο διευθυντή και στη φίλη μου, τίποτε δεν δούλεψε με απόλυτη επιτυχία. Γιατί πώς να βάλει όρια σαν οριοθέτη του ανθρώπου. Άλλαξε πίστα. Τώρα εγώ θα αλλάξω και τον τίτλο. Άλλαξε πίστα. Άλλαξε πίστα. Αυτό τον τίτλο θα βάλω. Άλλαξε πίστα. Έτσι. Αν και λέω στην αρχή, δεν όλα μπορεί να βρεθώ. Εμά sorry. Συγγνώμη. Και μερικούς που σε ενοχλούν οι αγγλικές λέξεις. Εμά συγγνώμη. Το κακό είναι ότι μου αρέσει πολύ η δουλειά μου, αλλά δυσκολεύομαι να το χαρώ λόγω αυτών των καταστάσεων. Παιδί μου, φύγε, άλλαξε πίστα. Πραγματικά σε χάρηκα με την απόφαση σου να φύγεις από το κανάλι και τη μετακόμιση σου, γιατί έκανες υγιείς επιλογές και φαίνεσαι πολύ χαρούμενη για αυτές τις δημιουργικές αλλαγές. Ναι, άλλαξα πίστα! Τόλμησα και άλλαξα πίστα! Εγώ όμως είμαι μόνη μου. Εάν νομίζεις ότι το γεγονός ότι εγώ έχω παρέα έκανε πιο εύκολο την αλλαγή πίστας, λανθάνεσαι. Λανθάνεσαι ικτρά. Να σου πω κάτι, όσο ήμουνα μόνη μου, τα 15 χρόνια από το 2001 που χώρισα από τον πατέρα των παιδιών μέχρι το 2016 που γνώρισα τον Παναγιώτη, έκανα πολύ πιο εύκολα αλλαγές πίστας. Μετά που γνώρισα τον άνδρα μου, ήταν πιο δύσκολο να γίνονται αλλαγές πίστας, γιατί εκεί είχαμε δύο ανθρώπους. Δύο ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να ξεπεράσουν τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους κλπ. Μην ξεγελάτε τον εαυτό σας πιστεύοντας ότι ένας σύντροφος θα σας βοηθήσει να κάνετε τη ζωή σας καλύτερη. Ειδικά στα εργασιακά, άμα είσαι ελεύθερος και άμα δεν έχεις σύντροφο, μπορείς πιο εύκολα να κάνεις επιλογές. Ακούστε με λίγο, κάτι ξέρω και. Δεν κατηγορώ τον άνδρα μου για κάτι, με τίποτα. Απλώς εν γνώση που παντρεύτηκα για δεύτερη φορά το 8 του Σεπτέμβρη του 2018, γνωρίζοντας ότι μπαίνοντας σε ένα γάμο γίνονται πιο δύσκολες οι αλλαγές και οι μετακινήσεις και οι μετακομίσεις. Πολύ πιο δύσκολες, αυτό ήθελα να πω. Φοβάμαι ότι αν φύγω από τη δουλειά θα κλειστώ στο σπίτι. Δεν ξέρω αν θα βρω άλλη δουλειά εύκολα στην ηλικία μου. Αγάπη μου, η δουλειά που κάνεις, όσο πιο πολύ εμπειρία έχεις, τόσο πιο πολύ εύκολα βρίσκεις δουλειά. Άσε μας τώρα, δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Φοβίες είναι αυτά. Και δεν έχω και κανέναν που να με στηρίξει.
ή έστω μια σχέση να πάρω έστω και από εκεί λίγη δύναμη. Σου λέω, η σχέση μπορεί να τη χτυπάει και από πάνω, να σε αποδυναμώνει. Σου λέει, πώς θα τα βγάλουμε πέρα τώρα, τώρα που αφήσει τη δουλειά σου, πώς θα περάσουμε οικονομικά. Λέμε τώρα. Ονόματα δεν λέμε πολύ, ψηφίζουμε. Άρα θα φύγω από τη μόνη πηγή κοινωνικοποίηση για μένα αυτή τη στιγμή. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Σε φιλώ. Μπορεί έχει και δεύτερο update. Αυτό το vlog έχει ξεπεράσει τα 20 λεπτά. Καλημέρα αγαπημένη μου Θέκλα. Καλημέρα αγαπημένη μου. Ακόμη να αλλάξει πίστα. Ξέρω ότι έχεις πολλά μηνύματα και πραγματικά σε θαυμάζουμε όλες αυτές τις πολύτιμες γνώσεις που μας παρέχεις απλόχερα μέσα από τα βίντεο σου. Σου στέλνουν ένα νεότερο update. Δυστυχώς από τότε που σου είχα στείλει το πρώτο μήνυμα δεν έχουν αλλάξει πολλά, πέραν το ότι εγώ έχω πέσει πολύ ψυχολογικά. Άλλαξε πίστα! Τρέμω να πάω στη δουλειά μου και φοβάμαι τι θα ακούσω και θα δω. Λοιπόν, λες διάφορα που έχει κάνει η φίλη σου και σε τρώει πρόθεση, δυσφορία. Μια συνάδελφος μου είπε ότι την άκουσε να λέει πόσο θα αντέξει πια, θα φύγει. Δεν ξέρω αν είναι στοχευμένο σχέδιο της να με αναγκάσει να φύγω. Δεν με πολύ νοιάζει για να είμαι ειλικρινής. Δεν πρέπει να σε νοιάζει. Πραγματικά. Εγώ κάνω τη δουλειά μου και προσπαθώ όσο μπορώ να μην επηρεάζομαι. Άλλαξε πίστα! Κοίταξα και αγγελίες, αλλά το μόνο που βρήκα ήταν δουλειές με λιγόμενες συμβάσεις και πολύ χαμηλό μισθό. Οπότε προς το παρόν δεν μπορώ να φύγω. Πρώτα απ' όλα, μα φύγεις, δεν δικαιούσε να πάρεις ενεργειακό επίδομα για ένα διάστημα μέχρι να βρεις άλλη δουλειά. Η στεναχώρια μου είναι μεγάλη, το ίδιο και η ψυχολογική κούραση. Φοβάμαι ότι δυστυχώς έχω πληγωθεί πολύ και το τραύμα δεν θα απολωθεί. Έχω χάσει την όρεξη μου και μέσα σε 6 μήνες έχασα 10 κιλά. Υπάρχει φως στο τούνελ, ναι! Να αλλάξεις πίστα! Τόλμησε το, σε παρακαλώ. Και δεν μας νοιάζει, κόρη, δεν μας νοιάζει εάν η άλλη θα χαρεί ότι το έχει επιτύχει να σε διώξει από εκεί. Ούτως ή άλλως φεύγεις από μια εργασία που ήταν τοξική και προτού τη φέρεις αυτήν εκεί. Σου πω τώρα μια ιστορία. Όταν ήταν να χωρίσω εγώ το 2001 και έλεγα στον πατέρα μου θα χωρίσω, είχαμε κάποια μικροπροβλήματα με την πρώην πεθερά μου και μου λέει ο πατέρας μου, θα της δώσεις την ευχαρίστηση της πεθεράς σου να χωρίσεις? Και του είπα, για μένα θα χωρίσω. Για να είναι η δική μου η ζωή καλύτερη θα χωρίσω, δεν για την πεθερά μου. Και τώρα με την πρώην πεθερά μου έχουμε εξαιρετικά καλή σχέση, γιατί εννοείται ότι τα προβλήματα που είχαμε τότε προέκυπταν από ένα τέριαστο στο γάμο που είχαμε το γιο της και μια χαρά είμαστε τώρα. Και του έλεγα, αυτό που έχει σημασία στο τέλος της μέρας είναι αν αυτή η απόφαση που θα πάρω θα είναι καλή για μένα. Δεν με νοιάζει αν θα δώσω χαρά σε οποιονδήποτε. Σοβαρά μιλάω. Και με την τηλεόραση που λες για μένα. Σταμάτησα για τους προσωπικούς λόγους για τους οποίους σταμάτησα. Δεν με νοιάζει αν κάποιοι ευχαριστήθηκαν που σταμάτησα. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Γιατί για μένα ήταν καλύτερο να σταματήσω. Και αν κάποιος θέλει να χαίρεται που σταμάτησα, ας τον να χαίρεται. Θα στερήσω από τους ανθρώπους τη χαρά, αλλά αυτό είναι το δάπεδο επίπεδο τους και χαίρονται όταν πολεμήσουν κάποιον και φύγει. Άλλαξε πίστα. Περιμένω νέο mail που να λες για την αλλαγή πίστας. Και ναι, υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά τι σου πω, τι μαζοχισμός είναι αυτός. Μένεις εκεί, χαλιά τη υγεία σου, παθαίνει, αλλά μένεις εκεί. Σύνελθε. Καλημέρα. Έχει αρέσει το έγκυο το απόγευμα.